Τη βραδιά παρουσίασε η Κατερίνα Καινούριου, ενώ η Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε δίνοντας ένα μοναδικό σοου. Πολλοί ήταν εκείνοι που παρευρέθηκαν στο πάρτι. Κατερίνα, διατροφικά στερείς πράγματα. Διατροφικά, νομίζω πως όχι πια. Απλά είμαι λίγο πιο προσεκτική. Δεν θα πάω τηγανιτά μία ώρα τη νύχτα. Αυτό. Σοκολάτα θα πάω καθημερινά. Να μην πάρει κάποια παραπάνω κιλά. Τώρα έχω ξαναπάρει κιλά γιατί καπνίζει πολύ. Γενικώ έχω ένα σώμα που έχω πολλά σκαμπανεβάσματα. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό. Έχουμε δει και την Ελένη Μενεγάκη που σου λέει κορίτσι μου, γιατί δεν βγαίνει, α πούμε, χωρί make-up. Δεν είναι ένα μύθο, παιδιά, χωρί make-up. Η Ελένη το λέει γιατί με αγαπάει, αλλά δεν νομίζω ότι βγαίνει καμιά παρουσιάση χωρί make-up. Ή δεν νομίζω ότι είμαι και μοναδική παρουσιάστρια που. Εντάξει, δίνεται λίγο πιο καλά. Το συμβόλαιό σου με τον Α τελικά λέγει αυτό το καλοκαίρι. Το συμβόλαιό μου με τον Α, λοιπόν, να σου το πω, γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται αυτή η κουβέντα με μένα. Είναι ένα συν ένα χρόνο. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο πλευρές. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με το κανάλι. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Το ρώτη είμαι άνθρωπο, ο οποίο εκτιμάω πάρα πολύ τον Α και με εκτιμάει και ο Α. Οπότε νομίζω ότι οι συζητήσει μα θα έχουν ένα. Εγώ διάβασα πάντω στα site που έλεγε ότι ανανέωσε. Ωστόσο, η εκπομπή σταματάει μετά το Πάσχα. Όχι, παιδιά, δύο λεπτά. Είναι πολύ νωρί για ανανεώσει και τα λοιπά. Σύπα είναι ένα συνένο, οπότε μπορεί να δυνατεί και αυτόματο. Συμβούλευα να κάνουμε μια κουβέντα με το κανάλι. Από εκεί και πέρα, για την εκπομπή, εγώ είναι μια εκπομπή η οποία αγαπάω και εύχομαι να συνεχιστεί και του χρόνου. Και γιατί η εκπομπή έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Ήταν ένα δύσκολο πείραμα. Τα παιδιά είναι καινούργια, είναι μεν τα λαντούχα, αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Θέλει χώρο και χρόνο. Το κανάλι, δόξα τω Θεώ, μας τον έδωσε. Από εκεί πέρα, αν η εκπομπή πηγαίνει καλά, μπορεί το κανάλι να θέλει να συνεχίσουμε του χρόνου. Και να συνεχίσει και του χρόνου. Αν το κανάλι δεν είναι ικανοποιημένο, θα τη σταματήσει. Θα διάβασε τα δημοσιεύματα που λέγανε. Πιστεύεις ότι άφησε τα νούμερα, οφείλεται καθόλου στη διακοπή του Σπάτα Live στη Μέρη και στο Δημήτρη. Αυτή είναι λίγο μια. Καταλαβαίνω την ερώτηση, είναι λίγο άσχημο. Εγώ τοποθετήθηκα και σήμερα μέσα από την εκπομπή με ένα τυχαίο σχόλιο που έγινε από ένα συνεργάτη μου, έτσι άθελά του. Εγώ στεναχωρήθηκα από κόπη του Σπάτα Live. Επειδή κάνω ψυχαγωγή, όπως και εσείς πολλά χρόνια και το ξέρετε, μ' αρέσει να υπάρχουν ψυχαγωγικές εκπομπές, παιδιά, γιατί όλοι δουλεύουμε και να μην υπάρχουν επαναλήψεις. Γιατί τις επαναλήψεις μένουμε πολύ χωρίς δουλειά. Από εκεί πέρα όμως. Αυτή είναι πολιτική του αντένα για εκεί του λόγου που αυτή την απόφαση. Εγώ στεναχωρήθηκα και για τον Δημήτρη πολύ, που είναι και φίλο μου και ξέρω πόσο δουλευταράς είναι και πόσο ήθελε να πετύχει. Έχουμε μιλήσει λίγες μέρες πριν, ναι, πριν κοπεί η εκπομπή. Δεν μιλήσαμε, όχι. Δεν μιλήσαμε μετά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήθελε και αυτό λίγο το χώρο, το χρόνο να ερεμήσει και θα ξαναμιλήσουμε. Αν είναι δυνατόν η φιλία, δεν εξαρτάται από τις εκπομπές. Κατερίνα, εσύ με τον σύντροφό σου και όλοι λένε ότι πλέον αρχίζει αυτή η σχέση να δένει και ότι μπορεί να πάει και κάπου παραπάνω. Δεν θα κάνει ένα σχόλιο. Δεν θα κάνω τίποτα. Παιδιά, δεν έχω πατήσει πολλές φορές με σχόλια. Ό,τι έχω να πω, εγώ το μοιράζω με τον κόσμο με μια φωτογραφία. Και όταν έρθει η στιγμή να θέλω να πω κάτι, πιστέψτε με, θα το πω. Λέω ότι είσαι πιο δίδολη στις δηλώσεις σχετικά με την προσωπική σου ζωή. Να μην βγαίνει δεν θέλω, όχι. Αλήθεια, για να μην γίνομαι κι εγώ γραφική και ούτε προσβάλλω εσάς αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όταν να πω κάτι, στην τελική με βλέπετε καλά. Ευχάριστο, δεν είναι. Θα επέλεγε να πηγαίνει σε μια εκπομπή, αλλά να μην είσαι κεντρική παρουσιάστρια και να συμπαρουσιάζει. Κοίταξε να δει, αν δεν ήμουν κεντρική παρουσιάστρια. Ναι, αν δεν είχα κάποια άλλη πρόταση, αλλά νομίζω ότι καλά τα έχω πάει δηλαδή, μέχρι τώρα. Αν πάρει το χρόνο του, να κάνει κάτι, αλλά μην είσαι εσύ και δεν τα έχω πάει καλά ω τώρα, οπότε δεν νομίζω ότι. Μπορείς, μια καινούργια πάει. Εντάξει, παιδιά, αν ταιριάζω με του συμπαρουσιαστέ. Ναι. Ναταλία, συνήθω λένε.